Πάμε στον κύριο Αβραμόπουλο Σωτήρη. Ο κύριος Αβραμόπουλος Σωτήρης είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας από το ΚΚΕ. Γεια σας, κύριε Αβραμόπουλε. Καλό μεσημέρι, κύριε Αβραμόπουλε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, από την Κεντρική Μακεδονία. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Μοιραία η κουβέντα εστράφει σήμερα στα γεγονότα της Ρόδου. Και επειδή ακούστηκε και μια καταγγελία νωρίτερα από τον κύριο Κουτσούκη, τον Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕ, θα ήθελα το σχόλιο σας. Είπε ότι ο ίδιος ο βουλευτής, ο κύριος Στεργίου, τον χτύπησε με κλωτσιές. Θα ήθελα ένα σχόλιο, και ότι το κουκουέ το ακούσατε, αυτό νομίζω ότι το ακούσατε. Επί της ουσίας εμπλέκεται σε όλο αυτό που συνέβη με το ΠΑΜΕ και την ηγεσία της ΓΕΣΕ. Κοιτάξτε να δείτε, ο αντικομουνισμός, στον οποίο επιδόθηκε το γνωστό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο συνδικαλιστικό κίνημα, πάει χέρι-χέρι με το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό το ζήσαμε όλα τα τελευταία χρόνια και πραγματικά αυτό που επιχειρεί αυτή η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ αυτή την περίοδο είναι να κρύψει τη γύμνια της, την απουσία της από τους εργατικούς αγώνες, από τις διεκδικήσεις, ιδιαίτερα εκεί που χτυπάει η καρδιά των εργαζόμενων και της νέας γενιάς, θα λέγαμε, που γνωρίζετε και εσείς ότι πολλοί εξ αυτών δουλεύουν με μισθούς πείνας και εργασιακούς. Έτσι είναι, αλλά κάποιος τους ψηφίζει αυτούς όμως. Έτσι δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλε? Επίσης, ήθελα να πω ότι δεν τιμάει τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας η συνεχής επίκληση της λεγόμενης αστικής δικαιοσύνης, γιατί είναι αυτή η αστική δικαιοσύνη που βγάζει εν μία νυχτή σαν παράνομες, σαν καταχρηστικές απεργίες εργαζομένων, οι οποίες γίνονται σε πολύ δύσκολους εργασιακούς χώρους και πραγματικά εκεί γίνεται πολύ μεγάλος αγώνας και μια πραγματική σύγκρουση. Να αντικρίνουμε τη δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή, αν πούμε ότι δεν υπάρχει πολιτεία, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει τίποτα, αυτόματα ο καθένας θα έχει το δικό του νόμο και θα προσπαθεί να τον επιβάλλει. Όχι, όχι, δεν συζητάμε αυτό, αλλά πρέπει να βγαίνουν και ορισμένα συμπεράσματα. Γιατί και αυτή η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή, όπως λέγεται, αλλά εξυπηρετεί με τις αποφάσεις σε πολλές περιπτώσεις και σας είπα ορισμένες συγκεκριμένες που αφορούν απεργίες τους εργοδότες, προφανώς μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι τους εργαζόμενους. Και εγώ ήθελα να επιμείνω μόνο στο εξής, γιατί νομίζω ήταν αποκαλυπτική και η τοποθέτηση του κυρίου Περάκη πριν αντιπροσώπου της στελέχους του ΠΑΜΕ, βεβαίως ότι... Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι αν θέλουμε όλοι να συμβάλλουμε σε μια συζήτηση η οποία μπορεί ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος να την παρακολουθήσει, προσπαθεί να βγάλει ορισμένα συμπεράσματα, είναι ότι πραγματικά δεν γίνεται εκεί πέρα μια μάχη για τις καρέκλες. Δεν είναι μια τυχογνωμία μεταξύ, ας το πω έτσι, εκλεγμένων συνδικαλιστών που συζητάνε πάνω στις απόψεις τους για το πώς πρέπει να κινηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά μιλάμε για την αναγκαιότητα να γίνει ένα συνέδριο πραγματικά, το οποίο να μην έχει νοθείες, να μην έχει εκπροσώπους εργοδοτών μέσα, να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που υπόθηκε πριν από τον κύριο Περάκη είναι το εξής, ότι ζητάνε οι αντιπρόσωποι εκεί πέρα να γίνει, να ακολουθεί το καταστατικό, να νομιμοποιηθούν οι αντιπρόσωποι. Και αυτό είναι καλά να το ξέρουν και οι ακροατές μας, ότι οι δυνάμεις της ΔΑΣ εκεί πέρα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, δεν έχουν πλειοψηφία, ακόμα και αν αφαιρεθούν αυτοί οι νόθιοι αντιπρόσωποι. Γιατί λοιπόν να μην πάει εκεί η συζήτηση, να γίνει η νομιμοποίηση κανονικά από το σώμα και να αρχίσει το συνέδριο. Περίπου να αντιστρέψω την παρατήρησή σας, το σχόλιο σας. Μίλησε η κυρία Ταβουλάρη, είχαμε την ευκαιρία να την ακούσουμε και στη Φωνή της Ελλάδας, ότι το συνέδριο αυτό είναι νόθο, ότι είναι ένα δίθεν συνέδριο και ότι έχουμε να κάνουμε με στημένες κάλπες. Αυτό τον κόσμο που είναι σήμερα η ηγεσία της ΓΕΣΕ και είπε η κυρία Ταβουλάρη ότι ο πρόεδρος είναι έκτοτος από τις 24 του Μάρτη. Κάποιος δεν τον ψήφισε, κάποιοι δεν τους ψήφισαν αυτούς τους ανθρώπους? Μα δεν διαφωνεί κανένας ότι έχουν γίνει διαδικασίες και σε επιχειρησιακά σωματεία και σε άλλα σωματεία και την πλειοψηφία την έχουν άλλες παρατάξεις και δεν την έχει το ΠΑΜΕ. Αλλά δεν συζητάμε αυτό. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία έχουν αναδειχθεί μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση και μέσα σε όλη αυτή την πορεία που αποκαλύπτουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν εργατικά κέντρα. Θα ήθελα και να κάνω και μια σύνδεση έτσι και με τα ζητήματα εδώ πέρα της περιφέρειας. Υπάρχουν εργατικά κέντρα στα οποία έχουν ψηφίσει εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά το πλήθος τους συγκρίνεται
με το πλήθος των εγγεγραμμένων στο σύστημα εργάνη, καταλαβαίνετε, σε συνθήκες μεγάλης ανεργίας, σε συνθήκες απαξίωσης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, με ευθύνη βέβαια της ηγετικής ομάδας, σε συνθήκες μέσα στις οποίες πολλοί νέοι εργαζόμενοι είναι αυτό που λέμε ασυνδικάλιστοι, ανοργάνωτοι, να πετυχαίνουν, συγγνώμη, εργατικά κέντρα της περιφέρειας, αυξήσεις σε ψηφίσαντες της τάξης του 100, του 150, του 200%, σε διαδικασίες οι οποίες είναι φυσικά και είναι ύποπτες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έτσι. Κύριε για να Μαμοπλέ, το πω, για να κάνω μια σύνδεση εδώ πέρα με την περιφέρειά μας και τους κλάδους τους οποίους απασχολείται το εργατικό δυναμικό. Εδώ πραγματικά απέχουν αυτοί οι συνδικαλιστές, αυτή η ηγετική ομάδα από τους εργασιακούς χώρους. Να μιλήσουμε για το μεγάλο ζήτημα των εργοστασίων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που το καλοκαίρι δουλεύουν σε συνθήκες ζούγκλας με 10 ώρα, με 12 ώρα, με λιποθυμίες. Ποιος συνδικαλιστής τους πήγε εκεί να στηρίξει τους εργαζόμενους? Να μιλήσουμε για τους νέους ανθρώπους που δουλεύουν στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και όχι μόνο, που επίσης αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες. Κανένας από αυτούς δεν στάθηκε στο πλευρό τους. Σε αντιπαράθεση με αυτό, άνθρωποι εργαζόμενοι από τα ταξικά σωματεία εδώ πέρα στην περιοχή μας, με όλες τις δυνάμεις τις οποίες είχαν, με όλες τις δυνάμεις τέλος πάντων που είχαν και σαν εκπροσώπηση εδώ στα εργατικά κέντρα και συνολικότερα στη ΓΕΣΕ, προσπάθησαν να το στηρίξουν και αυτό το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι και αυτή την εικόνα δεν μπορεί να την αλλάξει καμία επικοινωνιακή τακτική από την ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ. Πιστεύετε ότι ήταν ένα σοου δηλαδή από την πλευρά της ΓΕΣΕ αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, ξημερώματα? Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι. Μια σικέ παράσταση. Ένα σοου το οποίο εξελίχθηκε βέβαια ταυτόχρονα με μια προσπάθεια που έγινε να αποκλειστούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου. Ήταν προσχεδιασμένο. Ναι, μας το είπε και ο κύριος Πουεράκης και η κυρία Ταβουλάρη. Ήταν προσχεδιασμένο κατά την άποψή σας ή βγήκε εκείνη την ώρα? Μα φυσικά και ήταν προσχεδιασμένο. Όταν αδυνατείς να κάνεις μια αντιπαράθεση πάνω στα πραγματικά προβλήματα των εργαζόμενων, όταν αδυνατείς να δώσεις απαντήσεις στα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που θέτουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι με την ΤΑΣ, θα στήσεις και έναν τέτοιον, ας το πούμε, πανικό, μια κλωτσοπατινάδα. Και τι κέρδισε η ΓΕΣΕ από αυτό, για πείτε μου. Για να αηδιάσει ακριβώς ένας κόσμος, γιατί αυτή η ηγετική ομάδα πατάει πάνω στο γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι είναι εκτός των διαδικασιών του εργατικού κινήματος, απέχουν για διάφορους λόγους και είναι εργαζόμενοι πραγματικά έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις εξελίξεις αλλά και τις κατακτήσεις τις οποίες μπορούν να έχουν μέσα από την οργάνωσή τους. Το κάνανε επίτηδες δηλαδή για να διώξουν κόσμο και να μην πάρουν άλλον κόσμο μαζί τους. Μια πανελλαδική απήχηση αυτό, έτσι. Ναι. Τώρα όσον αφορά αυτά τις εκδρομές στη Ρόδο και τα λοιπά, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Όχι, λέτε ότι επίτηδες δημιουργείται μια αποκρουστική εικόνα ούτως ώστε ο καθένας από εμάς εργαζόμενους να βλέπουμε αυτή την εικόνα και να λέμε το εξής: καλά είμαστε στο σπιτάκι μας, στην τηλεόρασή μας, στον καναπέ μας. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύετε, αυτό πιστεύετε. Βεβαίως, ναι, αυτό πιστεύω. Και αυτές οι εικόνες έκαναν το γύρο του πλανήτη πάλι για μία ακόμη φορά. Λοιπόν. Εντάξει, φυσιολογικό είναι αυτό. Εντάξει, χρησιμοποιούνται όλα τα όπλα σε αυτή τη μάχη. Εμείς πιστεύουμε βέβαια ότι η αλήθεια είναι αυτή που θα κυριαρχήσει και πραγματικά από ό,τι εικόνα έχουμε και εμείς εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια να ενημερωθούν σε χώρους εργασίας εκεί που δουλεύουν, εκεί που δίνεται η μάχη για το μεροκάματο οι εργαζόμενοι και για το τι συνέβη, αλλά πολύ περισσότερο για το τι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα για να αλλάξουν τα πράγματα. Αν θέλετε δηλαδή να συζητήσουμε λίγο για τα επίδικα. Θα πρέπει να κλείσουμε. Με δύο λέξεις το επίδικο με ενδιαφέρει αυτό που είπατε. Ποιο είναι το επίδικο? Με δύο λέξεις όμως. Και στην περιφέρειά μας και στους δήμους και στις κεντρικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, κατά τη γνώμη μας το πραγματικό δίλημα είναι το εξής. Αν θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, ο οποίος βάζει διαρκώς εμπόδια στην κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, φέρνει δεινά και καταστροφές για τους εργαζόμενους και για την νεολαία, ή πραγματικά αν θα το πάρουμε αλλιώς, ισχυροποιώντας και με την ψήφο μας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τη λαϊκή συσπήρωση στο συνδυασμό μας στην περιφέρεια για να μπορέσει να δυναμώσει ο αγώνας, μάλιστα, να αποτρέψουμε τα χειρότερα αλλά και να ανοίξουμε έναν δρόμο
για ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο μέλλον. Κύριε Αβραμόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αβραμόπουλος Σωτήρης, υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με το ΚΚΕ.